Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα με νέο spoiler για τη σειρά Υγιή τη της ελιάς. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια από το 188 ως το 191α. Επεισόδιο 188 πρώτη πέμπτου. Ο Μάνος αποκαλύπτει στη Μαρίνα το μυστικό που κρύβει η Αντιγόνη και εκείνη πέφτει από τα σύννεφα. Ο Στάθης περνάει ανέμελες στιγμές με την Εύα στην Αθήνα και το ζευγάρι έρχεται πιο κοντά από ποτέ. Ο Αποστόλης στέλνει λουλούδια στην ευτυχία ζητώντας μία δεύτερη ευκαιρία. Η Αρετή δείχνει να μην εγκρίνει πια την Ελένη και ο Στέφανος την βάζει στη θέση της. Η Βασιλική υπόσχεται στο Στάθη ότι θα καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη του Διαζικίου. Η δίωξη ναρκωτικών αρπάζει το θύμιο... τον συγκρατούμενο του Ανέστη από το κελί του... και τον ανακρίνει. Η Αρετή μαθαίνει από τη Χρυσούλα... ότι ο Στάθης και η Εύα βρίσκονται σε ταξίδι αναψυχής... και καταρακώνεται. Το οικονομικό πρόβλημα της Μέλπος λύνεται... καθώς ο Κωνσταντίνος προτίθεται να τις δίνει ένα ποσό κάθε μήνα. Η Μαργαρίτα προτείνει στους Στεφανέους να αγοράσουν το θερμοκήπιο της Άννας για να τη βγάλουν από το αδιέξοδο. Ο Μάνος φανερώνει στον πατέρα του όσα έμαθε για την Αντιγόνη και ο Ισίδωρος θυμωμένο την καλεί στο σπίτι του ζητώντα εξηγήσεις. Επισόδιο 189, 2 Πέμπτου Η αποκάλυψη του μεγάλου μυστικού της Αντιγόνης διαταράσει τις ισορροπίες στην οικογένεια Βρετάκου. Ο Μάνος και ο Ισίδερος δεν μπορούν να τη δικαιολογήσουν για όσα έχει κάνει. Η Αντιγόνη εξηγεί στον πατέρα της ότι αναγκάστηκε να γεννήσει το παιδί της γιατί ανακάλυψε πολύ αργά ότι ήταν και προτίμησε να το δώσει για υιοθεσία προκειμένου να αφοσιωθεί στις σπουδέ τη. Ο Ισίδερος αντιδρά σκληρά και τη διώχνει. Σε σύγκρουση έρχεται και η Μαρίνα με το Μάνο καθώς η Μαρίνα υποστηρίζει την Αντιγόνη, ενώ ο Μάνος στέκεται στο πλευρό του πατέρα του. Επισόδιο 190, 3 Πέμπτου Η Μαργαρίτα επιστρατεύει την Αθηνά και τη Χάιδο για να βοηθήσουμε τη σύντηση των άπορων και οι δύο γυναίκες δέχονται με μεγάλη χαρά. Ο Λεωνίδας απειλεί την Άννα πως αν δεν πουλήσει το θερμοκήπιο θα την κυνηγήσει δικαστικά. Μετά από προτροπή της Μαργαρίτας, η Χάιδο κάνει τραπέζι στο σπίτι της για να γνωριστούν καλύτερα ο Φίλιππος και η Βασιλική με τον Αλέξη. Η Αντιγόνη εξηγεί στο μάνο τους λόγου που την οδήγησαν να δώσει το παιδί της για υιοθεσία παράνομα, αλλά δεν βρίσκει την κατανόηση που ήθελε. Η Σοφία παρετείται από το ελαιοτριβείο χωρίς να ενημερώσει κανέναν και ο Αποστόλης αναγκάζεται να φέρει την Άννα στο πόστο της για να καλύψει το κενό. Ο Φίλιππος με τη Βασιλική πηγαίνουν για ψάρεμα και το ζευγάρι δείχνει τον έρωτά του. Ο Ισίδωρος προσπαθεί να βρει την οικογένεια που έχει υιοθετηθεί το παιδί της Αντιγόνης και ζητά από το Μάνο να τον φέρει σε επαφή με τον Detective. Επισόδιο 191α, 4 5. Ο Ισίδωρος εξακολουθεί να κρατάει σκληρή στάση απέναντι στην Αντιγόνη και εκείνη βρίσκει παρηγοριά στη Μυρτάλη και την Ιουλία. Η Ισμήνη της ξεκαθαρίζει πως δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί της. Ο Μάνος πιέζει τη Μαρίνα να διαλέξει στρατόπεδο και εκείνη του ανακοινώνει πως δεν σκοπεύει να κόψει τις επαφές με την Αντιγόνη. Η Ελένη μιλά ανοιχτά στο Στέφανο για την άσχημη συμπεριφορά της αρετής απέναντί της. Εκείνος όμως είναι δίσπιστος, γεγονός που την οδηγεί στην απόφαση να χωρίσουν. Ο Φίλιππος προσπαθεί να προσεγγίσει φιλικά τον Αλέξη, αλλά σύντομα θα καταλάβει πως κάτι περίεργο συμβαίνει με εκείνον. Αυτά λοιπόν φίλοι μου θα συμβούν στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Η γη της ελιάς». Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα, να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.